αντίστοιχα κινδύνονται τα νιάτα της Κυπρού. Ένα σχεδόν μήνα πριν από την κατάταξη, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσέλευση στα κέντρα υποδοχής νεοσυλλέκτων για μια πρώτη επαφή με το στράτευμα. Οι νεοσύλλεκτοι χωρίζονται σε δεκάδες και συνοδεύονται από ΣΥΟΠ στα διάφορα συνεργεία για παραλαβή των υλικών και των διακριτικών τους. Ολοργανωμένα, ξεκάθαρα, αν είχε σύγχυση, μπορεί να τα αρκετά εύκολα. Όχι θα παραπάνω να δούμε πού να πάμε και μέσα. Σίγουρα μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Είναι αρκετά ενδιαφέρον να βλέπω πώς είναι το στρατόπεδο από μέσα. Οι νεοσύλλεκτοι υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση για τον καθορισμό της σωματικής τους ικανότητας. Ήρθαμε το πρωί, δείξαμε τα rapid test, έκαναμε τα πράγματα μας να ακολουθήσεις οι σωματικές διαδικασίες. Γράψαμε μας, είπαμε αν έχουμε ασθένειες, αν έχουμε τατού, μετρήσαμε μας πόσα κιλά είμαστε. Πήγαμε, γράψαμε μας, ελέγξαμε μας, ζυγίσαμε μας. Η προσέλευση είναι εντυπωσιακή και αγγίζει το 95%. Είναι αρκετά οργανωμένα σε γενικές γραμμές. Είμαστε έτοιμοι να πάμε μέσα. Όλα οργανωμένα τα με. Ήταν βοηθητική και ξέρουμε τι να κάνουμε. Τσούρκα πράγματα, εμπειρία, να μας δυσκόλεψαν ιδιαίτερα. Ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν οι νεοσύλλεκτοι στην ηλεκτρονική εγγραφή τους, κάτι εξάλλου που αποδεικνύει και το ψηλό ποσοστό συμμετοχής στην ειδική πλατφόρμα που φτάνει το 93,4% έναντι 89,9% πέρυσι. Η ηλεκτρονική εγγραφή ήταν αρκετά εύκολο, δεν θα δυσκολευτεί κάποιος να την συμπληρώσει. Ήταν εύκολο. Δεν είχε κάποιον πρόβλημα. Τα συναισθήματα ποικίλουν, καθώς απομένουν μόλις 25 ημέρες μέχρι την έναρξη της κατάταξης στις 19 Ιουλίου, κατά την οποία οι νεοσύλλεκτοι ντυμένοι πλέον με τη στρατιωτική τους στολή θα παρουσιαστούν και θα λάβουν το φύλλο πορείας για την μονάδα τους. Δεν νιώθει ο κάθε άνθρωπος που να μπει στρατό, είναι αγάπη για την πατρία. Είμαι αρκετά χαρούμενος που να υπηρεσώ για την πατρία μου. Τώρα είμαι λίγο αγχωμένος, εντάξει, ώστε να μπούμε μέσα να δούμε, δεν να ακολουθήσουν τα πράγματα, αλλά να. Πιστεύω να πάει μια χαρά. Μετά από μια εβδομάδα προσαρμογής και μια εβδομάδα βασικής εκπαίδευσης, θα δώσουν το στρατιωτικό τους όρκο στις 5 Αυγουστού.